προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί στη ζωή. Λίγα λεπτά πριν τα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ είχαν σπείρει με τις βόμβες τους τον όλεθρο και την καταστροφή. Και αμέσως μετά ολόκληρο σχεδόν το χωριό προσπαθεί να ξεθάψει αυτόν τον νεαρό άντρα, που μοιάζει να μην πιστεύει και ο ίδιος ότι αντικρίζει ξανά το φως. Κλαίγοντας και θρηνώντας για το κακό που τους βρήκε, όλοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να σώσουν το συγχωριανό τους μέσα από τα ερείπια. Σκάβουν με ό,τι βρουν μπροστά τους. Με φτιάρια, με αξίνες, με ξύλα, με τα ίδια τους τα χέρια. Σιγά σιγά μέσα από τις πέτρες και τους τόνους χωμάτων ξεπροβάλλει πρώτα το χέρι του νεαρού άνδρα και αμέσως μετά το πρόσωπό του. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι ζωντανός. Κι όμως οι πρώτες του ανάσες σκορπούν σε όλους την ελπίδα. Λίγο αργότερα ο νεαρός άνδρας ανασύρεται μέσα από τα ερείπια. Είναι σαν να επιστρέφει από τον Άδη στον πάνω κόσμο. Με ένα φορείο οι συγχωριανοί του τον μεταφέρουν σε κάποιο διπλανό σπίτι για τις πρώτες βοήθειες. Για μία ακόμη φορά η ζωή νίκησε το θάνατο και η ανθρωπιά, τη βία και τη βαρβαρότητα. Φρικτό έγκλημα λοιπόν έγινε χθες το βράδυ στην Οδό Κοριτσά στην Παλιά Κοκκινιά με θύμα έναν 78χρονο ο οποίος ζούσε μόνος του. Ήταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ όταν ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν θρασίδατο ληστή που του χτύπησε την πόρτα. Ο Παναγιώτης Χασάπης άρχισε να καλεί σε βοήθεια, προσπάθησε να αντισταθεί. Τότε ο άγνωστος τον φίμωσε με μια πετσέτα και άρχισε να το χτυπά με ένα τσεκούρι. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία από τους γείτονες που άκουσαν τις φωνές, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν, καθώς όταν μπήκαν στο σπίτι, ο Χασάπης κοίτονταν νεκρός μέσα σε ένα λουτρό αίματος. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Ο αδίστακτος κακοποιός ήταν αποφασισμένος να αρπάξει τη μικρή σύνταξη του Παναγιώτη Χασάπη. Για να πετύχει το στόχο του, δεν δίστασε να αφαιρέσει τη ζωή του 78χρονου άνδρα που ζούσε μόνος του εδώ και χρόνια στο διαμέρισμά του στην Οδό Κοριτσάς 86 στην Παλιά Κοκκινιά. Κάποιος θα χτύπησε την πόρτα, θα άνοιξε και θα μπήκε μέσα. Δεν ξέρουν. Πάντως τον έχουν φημώσει και τον έχουν χτυπήσει. Έχουμε ένα ηλικιωμένο στην κουζίνα. Χτυπημένο στο κεφάλι με πολλαπλά τραύματα, με ένα σκεπάρνι. Πιο μπροστά του έχουν κλείσει το στόμα με μια πετσέτα, προφανώς για να μην φωνάξει. Και από τις πληροφορίες που έχουμε ταιριάζει αυτό το σκηνικό. Έχει και σημάδια στα χέρια, προφανώς από την προσπάθεια να αμυνθεί στα τραύματα με το σκεπάρνι. Ήταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν ο 78χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με το θρασίτατο ληστή. Όταν του ζήτησε τα χρήματα, ο Παναγιώτης Χασάπης προσπάθησε να αντισταθεί, φωνάζοντας για βοήθεια. Ο άγνωστος τον φίμωσε με μία πετσέτα και άρχισε να τον χτυπά με δύναμη στο κεφάλι. Με πήρανε τηλέφωνο δίπλα από γειτόνες, από τον κοίταγε πάντα και μου είπανε να έρθω γιατί είναι κάτι σοβαρό, κάτι συνέβη. Φώναζε βοήθεια, εγώ προφανώς νόμιζα κάτι πιο εγκεφαλικό, μήπως έπαθε. Αν και στην υγεία του ήταν πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος. Κάποιοι γείτονες άκουσαν τις φωνές του ηλικιωμένου άνδρα και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Όταν λίγο αργότερα μπήκαν στο διαμέρισμα, το θέαμα ήταν φρικτό. Ο Παναγιώτης Χασάπης κοίτονταν στην κουζίνα μέσα σε ένα λουτρό αίματος. Όλα αποδείκνυαν ότι ο Παναγιώτης Χασάπης πλήρωσε με την ίδια του τη ζωή την πρόθεσή του να προστατέψει την ιδιωτική του περιουσία. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, δεν πειράζει κανέναν. Στις 7 παρατέταρτο πέρασα εγώ από εδώ. Κάναμε ένα τσιγαράκι. Κάναμε ένα τσιγαράκι και μου είπε μάλιστα να του βάψω το σπίτι. Οι γείτονες και οι συγγενείς του 78χρονου άντρα δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που έχει συμβεί. Δεν πέρασαν παρά μόνο λίγες ώρες από τότε που συζητούσαν μαζί του και όλα έδειχναν φυσιολογικά. Έρχομαι και του φέρνω φαγητό κάθε μέρα το μεσημέρι, αλλά τον είδανε και 8 η ώρα οι γείτονες που βγήκε και κάθισε και με τη βροχή λύμπηκε μέσα. Απειλητικά τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας δέχονται καθημερινά αρκετά αμερικανικά κολέγια που βρίσκονται στη χώρα μας ακριβώς λόγω του πολέμου στη Σερβία. Το σύνολο των σπουδαστών καταδικάζει τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δικαιολογούν τη στάση που κρατά ο Μπιλ Κλίντον. Την ίδια γνώμη φαίνεται να έχουν και αρκετοί αμερικανοί καθηγητές τους. Τις τελευταίες ημέρες τα τηλέφωνα στα αμερικάνικα κολέγια που βρίσκονται στη χώρα μας έχουν πάρει φωτιά. Οι καθηγητές δέχονται απειλητικά τηλεφωνήματα ότι σε κάποιο σημείο, ότι σε κάποια τάξη έχει τοποθετηθεί ένας εκρηκτικός μηχανισμός. Οι φοιτητές έχουν τρομοκρατηθεί. Και όλα αυτά βέβαια λόγω της τάσης που κρατάει η Αμερική απέναντι στη Σερβία. Αν και έγινε το πρώτο βήμα για την ειρήνη, οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ δεν λένε να σταματήσουν. Πιστεύω ότι δεν έχουν καμία δουλειά να βομβαρδίζουν. Και όχι επειδή πηγαίνουν στο αμερικάνικο κολέγιο, ειδικά γι' αυτό. Καλά, αυτό ότι φοβόμαστε εμείς εδώ πέρα για βόμβες και τα λοιπά, αλλά πιστεύω ότι δεν έχουν καμία δουλειά. Γιατί όλα αυτά που λένε για ειρήνη είναι προφάσεις και τίποτε άλλο. Ελληνοαμερικανοί είναι οι περισσότεροι φοιτητές. Αρκετοί από αυτούς γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα ζουν και σπουδάζουν στην Ελλάδα. Αν τους ρωτήσεις όμως ποια είναι η γνώμη τους για το πόλεμο στη Σερβία, το πρώτο πράγμα που θα σου πούν είναι ότι καταδικάζουν τους βομβαρδισμούς. Ότι έρχομαι στο αμερικάνικο σου κολέγιο δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με τον πόλεμο. Μάλιστα. Είμαι Ελληνίδα. Βλέπεις τις εικόνες του πολέμου στην τηλεόραση, πώς αισθάνεσαι?
αρνητικά. Πολύ αρνητικά. Προσπαθούμε να το εκφράσουμε και μέσα στο κολέγιο αυτό, με κάποιους τρόπους, αλλά από εκεί και πέρα παραμένουμε στις σπουδές μας. Αρκετοί από τους καθηγητές τους είναι Αμερικανοί και όταν αρχίζει μια συζήτηση μέσα στην τάξη για τον πόλεμο στη Σερβία, κάποιοι από αυτούς προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις ενέργειες του Προέδρου τους, Bill Clinton. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να μιλήσουν καν, δεν θέλουν να εκφράσουν την γνώμη τους. Πιστεύουν ότι είναι δικαιολογημένες οι κινήσεις του Bill Clinton? Δεν τον δικαιολογούν? Δεν τις θεωρούν σωστές, αλλά τον δικαιολογούν. Τον Πρόεδρο τον έχουν πάντοτε πάνω από το κεφάλι τους. Δεν έχουν πρόβλημα, δεν το αναφέρουν καν, νομίζω. Είναι λίγο λεπτό το θέμα, ξέρω εγώ. Δικαιολογούν τον Πρόεδρο τους? Δεν αναφέρεται καν, νομίζω, ούτε ο πρόεδρος ούτε τίποτα. Γενικά, οι περισσότεροι μάλλον το κατακρίνουν. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι από τους μαθητές που πιστεύουν ότι έπρεπε να γίνουν αυτοί οι βομβαρδισμοί. Ότι ο Bill Clinton δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και ότι έπρεπε να επέμβει για το καλό όλων, όπως λένε. Κανείς δεν θέλει αυτό το πόλεμο εκτός από τις κυβερνήσεις. Βασικά την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Εσύ τη στάση του Bill Clinton τη δικαιολογείς? Ναι. Βασικά πιστεύω ότι ούτε αυτός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε, εντάξει, του λένε κάποια πράγματα και τα εκτελεί. Δηλαδή, όποιος και να ήταν, θα γινόντουσαν. Αν ξέραμε όλοι λιγάκι την ιστορία, θα καταλαβαίναμε γιατί πρέπει να είμαστε υπέρ των βομβαρδισμών. Μάλιστα. Για όσα συμβαίνουν από την έναρξη του πολέμου, αλλά και για τις διαφορετικές απόψεις που καταγράφονται, θα συζητήσουμε τώρα με τον Ελληνοαμερικανό εκπαιδευτικό, τον κύριο Βασίλη Κυρίτση, και τον συγγραφέα, τον κύριο Γιάννη Χατζηφώτη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Χατζηφώτη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Κυρίτση, ακριβώς γιατί φαντάζομαι ότι οι απόψεις σας είναι διαφορετικές, κύριε Κυρίτση, από αυτές που καταγράφουμε καθημερινά εδώ στην Ελλάδα. Καταρχήν να πω μια καλημέρα πάλι και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ με καλήσατε, κύριε Θανσιάδη. Να είστε καλά. Εγώ δεν διαφέρω από τις απόψεις των Ελλήνων. Είμαι Έλληνας στην καρδιά, είμαι γεννημένος στην Ελλάδα. Είμαι Έλληνο-Αμερικάνος, έζησα 30 χρόνια στην Αμερική. Ξέρω που ζω, που βρίσκομαι, σε ποια γεωγραφική θέση της Ευρώπης βρίσκομαι. Βλέπω τους κινδύνους και τα κάνω το πρώτο σχόλιο λέγοντας ότι καταδικάζω αυτά που συμβαίνουν στην Ιουγκοσλαβία. Τα καταδικάζω. Είναι απαράδεκτα. Αποκαλώ τον πόλεμο έναν ήθικο πόλεμο, πιστέψτε με, διότι τη στιγμή που οι ηθικές αξίες, η αλληλεγγύη, η αδελφοσύνη, η αγάπη, έχουν αντικατασταθεί από βαρβαρότητα και από τέτοια πράγματα, πράγματι τι να πει κανείς, ένας λογικός άνθρωπος. Είμαι και παιδός και πατέρας δύο αγοριών. Αλλά θα ήθελα να σταθώ και στον τελευταίο μαθητή που δείξατε, ναι, που έλεγε, που είπε μάλιστα ότι αν ξέραμε λιγάκι ιστορία εδώ στα Βαλκάνια, μπορεί να μπορούσαμε να αφαιρθούμε και διαφορετικά και να μιλήσουμε σε άλλο επίπεδο. Όντως έτσι είναι, διότι πολλοί κόσμος εδώ στην Ελλάδα έχει απόλυτα δίκιο να έχει ανησυχία, αλλά δεν είναι και απόλυτα ενημερωμένος οπωσδήποτε το τι γίνεται στα Βαλκάνια. Αυτό είναι γεγονός. Με βάση τα όσα γνωρίζετε εσείς και από την ιστορία, καταδικάζετε ή αν θέλετε σταθμίζετε και λέτε ότι ναι, μες στη μία περίπτωση μπορεί να δόθηκε αφορμή ίσως και από τον ίδιο τον Μιλόσεβιτς, αλλά τώρα πια αυτοί οι βομβαρδισμοί είναι δολοφονικοί, είναι εγκληματικοί και πρέπει να σταματήσουν. Απόλυτα το λέτε αυτό? Το λέω. Ναι, το λέω, βεβαίως το λέω. Αν δεν κάνω λάθος, είστε... Ξεκινήσανε κάπως διαφορετικά, όπως νομίζανε ότι οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ βασικά, δεν μιλάμε όλοι Αμερική και όλα Αμερική, ναι, και όλα. Κλίντον, έτσι, το ΝΑΤΟ. Εδώ μιλάμε για 19 κράτη. Η υπόλοιπη υδρογεωσφαίρα ούτε καν αναφέρει τον πόλεμο σε αυτά τα μεγάλα γράμματα που τα συνδύουν να διαβάζουν στα Βαλκάνια. Και έχουν δίκιο, γιατί δεν ζουν κοντά. Εμείς τα ζούμε κάθε μέρα τα πράγματα. Αυτές οι φωτογραφίες που δείξατε το πρωί με έχουν σοκάρει πάρα πολύ. Ναι, με κέντρισε, για να σας είμαι ειλικρινής, ναι, μου κέντρισε το ενδιαφέρον η δήλωσή σας στην Κυριακάτικη Ελευθεροτική, ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ότι δεν κατανοείται και σας έχει συγκλονίσει αυτός ο αντιαμερικανισμός στην, ναι, Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, αφού καταλαβαίνετε, αφού συμφωνείτε κι εσείς ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό στην γείτονα χώρα και είναι ανήθικος ο πόλεμος αυτός, το κύμα του αντιαμερικανισμού είναι εξηγήσιμο και ιδεολογημένο ίσως. Κοιτάξτε, γιατί να μην είναι αντιευρωπαϊκός αυτή η αντίθεση? Έχει γιατί... και τέτοια χαρακτηριστικά. Πώς ναι, το ίδιο πράγμα δεν έχει, κύριε. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είναι ο Μπλερ και ο Γερμανία που να εμπλέξανε τον Κλίντον, δεν το ξέρω εγώ. Μπορεί ο Κλίντον να εμπλέξει τους άλλους 18 του ΝΑΤΟ. Εδώ μιλάμε, σας λέω, για μια Ευρώπη η οποία είναι παθητική. Διαβάζω πάρα πολλές εφημερίδες και τύπο και παρακολουθώ τα διάφορα κανάλια, όχι μόνο το CNN. Το CNN, προσέξτε, είναι μόνο το CNN. Σύμφωνοι. Λοιπόν, μια παθητική Ευρώπη, αλλά μια ιδιαίτερως επιθετική Αμερική. Ωραία. Η Αμερική, σαφώς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τη στιγμή που ο κύριος Τσοχατζόπουλος, όταν επισκέφθη τα Σκόπια τη δεύτερη εβδομάδα και έκανε μια τρομερή δήλωση και είπε ότι για μας το πρόβλημα είναι ο Μιλόσεβιτς, να το καταλάβουν όλοι. Σήμερα το πρωί
στο Βήμα, διάβασα από τον κύριο Τσουγκάνοβιτς, ναι, τον πρόεδρο Μαυροβουνίου, και τον Ζόραν Τσίσνιτς, πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, ναι, Σερβία. Δεν θα διαβάζω, είναι συγκλονιστικό το γεγονό, το οποίο αυτό δημοσιεύθηκε στο New York Times, χθες ή προχθές. Και λέει, απίθανα πράγματα. Ο κύκλος της πολιτικής που για τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια έχει οδηγήσει τη χώρα μας σε αυτή την τραγωδία, πρέπει να σπάσει. Αν ο πόλεμος τελειώσει με μια υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας και την ίδια ηγεσία στην εξουσία με τον Σλόβαν Μιλόσεβιτς, η τραγωδία και η βία θα συνεχιστούν. Η σταθερότητα της Ιουγκοσλαβίας είναι κρίσιμη τόσο λόγω του μεγέθους και της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, όσο και λόγω της επιρροής στη σταθερότητα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Μην συνεχίσετε. Δεν συνεχίζω. Να δούμε τις δικές μας απόψεις εδώ. Ναι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω πριν δώσω το λόγο στον κ. Χατζηφώτη είναι το εξής. Αν δεν κάνω λάθος, είστε μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος και νομίζω ότι είστε και φίλος του Μπιλ Κλίντον. Κύριε Αθανασιάδη, είμαι, σας είπα, Ελληνοαμερικάνος. Το λέω είμαι, γιατί από αυτά. Ψηφίζω στην Αμερική. Είμαι πρόεδρος του κόμματος της Επιτροπής Μεσίνης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και βεβαίως παρακολουθώ τις εξελίξεις πάρα πολύ στενά. Δεν σημαίνει αυτό ότι εγώ συμφωνώ με αυτά που κάνει η κυβέρνηση αμερικάνικη. Ναι, αλλά αν αυτές, ναι, οι απόψεις, ναι, κύριε Κυρίτση, άρχισαν να πολλαπλασιάζονται, δηλαδή οι απόψεις ακόμη και φίλων του Κλίντον, ακόμη και μελών του Δημοκρατικού Κόμματος, ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό και είναι ένας ανήθικος πόλεμος, ίσως είχαμε μια μεταστροφή της κοινής γνώμης, πολύ σημαντικό στοιχείο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό ακριβώς σας καλέσαμε σήμερα. Κύριε Αθανασιάδη, πρέπει να έχουμε πολύ χρόνο για να συζητήσουμε πράγματι το πώς αισθάνεται ο Αμερικανικός λαός. Ο Αμερικανικός λαός, mm-hmm, να πω 7 στους 10, ναι, από τους πολίτες, με αμφιβάλλω αν ξέρουν γεωγραφικώς που βρίσκονται τα Βαλκάνια. Ναι. Και το κομμάτι που λέγεται Κόζοβο. Έτσι ακριβώς είναι. Εδώ τώρα πια, λοιπόν, επιτρέψτε μου, γιατί έχουμε αφήσει σιωπηρό τον κύριο Χατζηφώτη, εδώ τώρα πια υπάρχει και το εξής. Από τη στιγμή που δεν ξέρουν καν οι Αμερικανοί, όπως λέει ο κύριος Κυρίτσης, μα υπάρχει μια, το παραδέχεται με ειλικρίνεια, μα έχουμε και στην που είναι Αμερική το Κόσοβο, ναι, γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος, τι ενδιαφέρον υπάρχει, τι συμφέρον υπάρχει. Ανθρώπους των γραμμάτων, της επιστήμης, πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι έχουν εκφραστεί κατά του πολέμου σαφώς, mm-hmm, και έχουν πει ότι πρέπει αλλιώς να βρεθεί η λύση. Έχουμε ακόμα και του ίδιου του Κίσιντζερ την δήλωση ότι η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυρία Ολμπράιτ είναι αυτή την οποία δεν έπρεπε να ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς δεν έχουμε τίποτα απολύτως με τον Αμερικανικό λαό. Έχουμε να κάνουμε εναντίον του πολέμου. Του πολέμου που αφανίζει έργα του πολιτισμού, mm-hmm, που φωνεύει αμάχους, που δημιουργεί πρόσφυγες. Και ο Μιλόσεβιτς, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαρκώς ως άλλοτε. Δεν λέω για εσάς προς Θεού, λέω για αυτά που ακούω ότι βγαίνουν οι εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ ή στην Αμερική και λένε ότι ο υπεύθυνος είναι ο Μιλόσεβιτς. Μα ο Μιλόσεβιτς είναι ο υπεύθυνος για τον βομβαρδισμό της Κινέζικης πρεσβείας. Εγώ να δεχτώ ότι έγινε λάθος, αλλά δεν νομίζω. Πολύ σωστά. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος, κύριε Χατζηφώτη. Εγώ όχι, δεν θέλω να πω ότι έγινε επίτηδες. Ναι, ναι. Όχι. Τραγικό. Άλλο θέλω να πω. Κύριε Κυβέρνηση, θέλω να πω το εξής. Να υποθέσουμε στη μία εκ των περιπτώσεων, και συγγνώμη κύριε Χατζηφώτη, ότι έγινε λάθος πράγματι, ότι είχαν λάθος πληροφόρηση στις υπόλοιπες, κύριε Κυρίτση. Στις υπόλοιπες, με τα τρένα, με τα. Είναι χίλιες ώρες. Με τα μοναστήρια, με τα σχολιά, με την τηλεόραση. Το είπατε, το είπατε του πολέμου. Προστιμήνσες. Είναι τραγικές αυτές τις καταστάσεις. Μα δεν έχουμε τίποτε με την Αμερική. Σας διαβεβαιώ, δεν έχουμε απολύτως τίποτε με τον Αμερικανικό λαό. Διαφωνούμε κάθετα με αυτόν τον πόλεμο. Είμαστε κατά του πολέμου. Και ο ελληνικός λαός δεν έχει αντιαμερικανικά αισθήματα. Είναι κατά της συγκεκριμένης πολιτικής. Αυτό το πιστεύω. Εγώ το να σας πω δε και κάτι άλλο. Τώρα, ναι, με αυτές, ναι, τις φάρσες που γίνονται. Γιατί για φάρσες πρόκειται, ως επί το πολύ, ότι μπαίνουν βόμβες, δεν γίνονται μόνο σε αμερικανικά σχολεία και τα λοιπά, ελληνοαμερικανικά. Mm-hmm. Γίνονται και αλλού. Γίνονται στις εφημερίδες. Βγαίνουν όλοι οι δημοσιογράφοι στους δρόμους. Γίνονται. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και σκοπιμότητες. Mm-hmm. Αυτό που έγινε στο Intercontinental και αυτό που έγινε στο Επίνιο κτλ. Είναι, νομίζω, εις βάρος του τουρισμού μας. Ως εκ τούτου, λοιπόν, είναι ορισμένοι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες σκοπιμότητες τις οποίες υπηρετούν. Λέτε, μην τα πηγαίνουμε στον ελληνικό λαό. Το θεωρώ άδικο. Ο ελληνικός λαός έχει ευγενή αισθήματα, mm-hmm, και τα έχει δείξει κατ' επανάληψη. Τα έχει δείξει και με την ανθρωπιστική βοήθεια που εστάλει όχι μόνο στους Σέρβους, αλλά και στους πρόσφυγες. Κύριε Χατζηφώτη, μήπως, κύριε Κυρίτση, το ελληνικό στοιχείο, το ελληνοαμερικανικό λόμπι δεν έκανε όσα θα μπορούσε να κάνει ακριβώς για αυτή τη μεταστροφή? Όχι, έκανε. Εγώ ήμουν εκεί. Έκανε, κύριε, σας παρακαλώ, κύριε Θανασιάδη, ναι, ήμουν εκεί την 25η Μαρτίου. Πήγε ο Αρχιεπίσκοπος, πήγανε, mm-hmm, όλοι, τα είπανε, κάναν διαμαρτυρίες συνεχείς. Είδα την κυρία Ολμπράιτ
Πήγαν υπομνήματα. Ναι. Πώς δεν έκανε. Έκανε εκεί ο ελληνισμός αυτό. Είναι σημαντικό, αλλά δεν αρκεί. Προφανώς δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Και φαντάζομαι δεν αρκεί ακριβώς γιατί είναι μονομερής η ενημέρωση, κύριε Κυρίτση. Δεν έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν το δέχομαι ότι είναι μονομερής η ενημέρωση. Νομίζω στην Αμερική δεν υπάρχει μόνο το CNN, υπάρχουν και άλλα 15 κανάλια. Ναι. Υπάρχει το CBS, υπάρχει το NBC, υπάρχει το Fox, υπάρχει το Westinghouse, υπάρχουν τόσα κανάλια. Έχουν δείξει, έχω δει εγώ στην Αμερική σε κανάλια του NBC τις τραγικές αυτές σκηνές που είδαμε. Βεβαίως. Τις προβάλλουν, βεβαίως. Και τα μηνύματα που έχουμε είναι διαφορετικά. Εγώ πάντως έχω δει. Ειδικά στο NBC έχω δει τραγικές εικόνες. Από Σέρβους, νεκρούς, αμάχους. Βεβαίως. Μα είναι δυνατόν, κύριε Αθανασιάδη, να μην δείχονται. Πού ζούμε, κύριε Αθανασιάδη? Ναι, αλλά καταλαβαίνω. Επειδή υπάρχει αυτή η μονομανία, όπως θα την έλεγα έτσι, Χατζηφώτης... ο δολοφόνος Μιλόσεβιτς και ο δολοφόνος Μιλόσεβιτς και οι πρόσφυγες. Η εικόνα που έρχεται από τις ΗΠΑ, εμάς τουλάχιστον, από τις δηλώσεις και από όλα τα υπόλοιπα, είναι αυτή. Ότι το κλίμα είναι εναντίον του δολοφόνου Μιλόσεβιτς και δεν λέγεται λέξη για τα εγκλήματα εναντίον των Σέρβων αμάχων. Σας είπα ότι στην Αμερική ο λαός δεν πάντοτε είναι απαθής. Πράγματι, αν μπαίνανε μέσα με χερσαίες δυνάμεις, ναι, όντως, μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Δεν το ξέρω. Mm-hmm. Εγώ θα ήμουν βεβαίως εναντίον των χερσαίων δυνάμεων, εναντίον της εισβολής της Αμερικής ή κάθε χώρα σε άλλη χώρα, ανεξάρτητη χώρα, ναι, 100%. Αλλά εάν όμως είχαμε χερσαίες δυνάμεις και μπαίνανε στη Ιουγκοσλαβία, στο, ναι, Κόσοβο, και είχαμε, όπως έχει ελεγχθεί από όλο τον κόσμο εδώ πέρα στην Ελλάδα, φέρετρα να επιστρέφονται στην Αμερική, είμαι σίγουρος ότι θα είχαμε κάποια άλλη εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί μπήκανε μέσα μαζί με τον ΝΑΤΟ. Να μην ευχόμαστε βεβαίως να έχουμε φέρετρα για να σταματήσει ο πόλεμος. Σαφώς όχι. Οι νεκροί από όποια πλευρά κι αν είναι, είναι. Αυτή τη στιγμή. Και στην Αμερική έχουμε δημοσιογράφους οι οποίοι αρθρογραφούν συνεχώς κατά του πολέμου. Βεβαίως. Είναι και εγώ να το βλέπω και σε περιοδικά. Ναι, και σε περιοδικά. Στο Time τώρα, σε έγκριτες εφημερίδες. Και έχουμε και ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης. Και εκεί και στην Ευρώπη. Ο Πίντερ. Ο Γκίντερ Γκράς, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάστημα. Τώρα λοιπόν τι θα ακούσουμε, αυτό τον ανεκδίγητο, τον κύριο Σι, ο οποίος βγαίνει και θα δεις και επιχαίρει για τους φόνους των ανθρώπων. Είναι φοβερό αυτό που σημαίνει. Εγώ λέω να τον κόψετε, να μην τον βγάζετε. Να βγάζετε μόνο το στρατιωτικό ακόλουθο. Είπε ο κ. Χατζηφώτης κάτι για τον τουρισμό και όντως αυτό είναι συγκλονιστικό. Έχω επαφές με την Αμερική σε ημερησία, ναι, βάση και τα τελευταία 15-20 μέρες, αυτά που λέγονται, ειδικά από το Detroit, Michigan, που υπάρχει μεγάλη εταιρεία γραφείου, ότι οι ακυρώσεις ήταν στις 22%, τώρα έχουν κατέβει στα 17%. Πάντως θα έχει κάποια επίδοση. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε χαμηλότερη τουριστική κίνηση φέτος. Μπορεί να είμαστε στα ίδια επίπεδα, αλλά το 10-15% που η κυβέρνηση είχε θεωρήσει ως ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη του ΔΕΟ, δεν θα το κάνουμε. Αλλά ένα 5 με 7% νομίζω θα. Θέλω να σχολιάσω κάτι που είπατε, γιατί δεν είμαστε κατά της Ευρώπης. Μα εμείς δεν είμαστε Ευρώπης. Εγώ διαφωνώ με αυτά που λένε ορισμένοι, ότι η Ελλάδα είναι από εδώ και η Ευρώπη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και την σώση μας, το ξαναλέω, που κάνουν καλά τη δουλειά τους, που ενημερώνουν και που δείχνουν και το δράμα των προσφύγων και το δράμα των αμάχων στην πλευρά της Σερβίας. Δεν δείχνουν μονόπλευρα. Εγώ δεν είδα ποτέ σε κανένα δελτίο να δείχνουν μόνο τα θύματα στη Σερβία. Πόσες φορές συνεχώς προβάλλουν. Και εγώ στο Skype που παρακολουθώ, τους πρόσφυγες. Είχα κάνει και ένα σχόλιο επίσης την Κυριακή για το θέμα που η Ελλάδα, τη στάση της Ελλάδος. Το σχολίασα. Ναι. Και είπα βεβαίως ότι τη στάση της κυβέρνησης. Είναι συνετή, λέτε. Ναι, ακριβώς και το πιστεύω αυτό απόλυτα. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα τη στιγμή που είναι μέλος του ΝΑΤΟ? Θα μπορούσε να ορθώσει μέλος... μια δυνατότερη φωνή, πιστεύω. Άλλο. Το να φωνάξει δυνατότερα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι στα παρασκήνια... Κατά του πολέμου, συνέχεια. Δεν ακούω. Δεν ακούω κατά του πολέμου. Εμείς δεν έχουμε τίποτε με λαούς, με κανένα λαό. Σαφώς, και μάλιστα, με κανένα. Πάνε να μας εμφανίσουν ότι τα έχουμε με τους Αλβανούς. Από πού και σπου. Όχι, δεν πότε. Έχουμε τίποτε με τους Αλβανούς. Έτσι είναι. Εγώ είμαι και βοηπηρώτης, κύριε Θανάση, και βοηπηρώτης, και ξαφνικά στην Ελλάδα ανακάλυψα ότι οι Έλληνες ξέρουν τι θα πει Βόρειος Ήπειρος. Εμένα με καίει το θέμα. Έχει συμβεί εδώ και αρκετά χρόνια αυτό πάντως. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μήπως από τους προσωπικούς διάβλους επικοινωνίας και μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος, ακόμα και με τον ίδιο τον πρόεδρο, θα μπορούσατε κάτι να προσφέρετε κι εσείς? Ακριβώς επειδή είστε μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος και έχετε συναναστραφεί με τον Μπιλ Κλίντον και την κυρία Χίλαρη Κλίντον. Κοιτάξτε, εγώ ως αντιπρόσωπος της Επιτροπής, να σας πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του κόμματος στην, ναι, Ελλάδα, ναι, γιατί μιλάμε για 100.000 Έλληνο-Αμερικάνοι και Αμερικάνοι, ναι, στην, ναι, Ελλάδα, ναι, είναι σημαντικό μάλλον, λοιπόν, η πλειοψηφία, τουλάχιστον με αυτούς που έχω επαφή εγώ, είναι εναντίον του πολέμου. Τελεία. Εναντίον του είναι πολέμου. Είναι πολύ σημαντικό είναι και αυτό. Είναι μάλιστα τρομαγμένοι πάρα πολύ. Και μάλιστα μου είπε χθες ένας καθηγητής Ελληνοαμερικάνος το εξής.
λέει αυτή η ισχύ που δίνει το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή τομοκρατεί μικρά κράτη. Τα οποία μετά τον πόλεμο θα θέλουν να βγουν κάποια, επιτροπή, ξέρω εγώ, με κάποια ομοσπονδία άλλων κρατών, να μπορέσουν να αντισταθούν σε αυτή τη δύναμη που λέγεται πλέον ΝΑΤΟ. Όπως έγινε σε Ιουγκοσλαβία, Λευκορωσία και Κίνα και Ρωσία. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει ένα κλίμα στην Ελλάδα, μεταξύ των Ελλήνων Αμερικανών, κλίμα και φοβία. Αφού μου είπε προχθές μάλιστα μια κυρία, εγώ θέλω να φύγω, λέει, να πάρω τα παιδιά μου και να πάω να πιστεύω στην Αμερική, λέει. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Κάποιος νεαρός προλίγου είπε ότι αν ξέραμε ιστορία, τότε θα ήμασταν υπέρ των βομβαρδισμών. Εγώ πιστεύω ότι αν ξέραμε ιστορία. Έτσι το είπε επιλέξει. Έτσι το είπε και η κρίση. Έκανε λάθος το παιδί, διότι ίσως ακούει και αυτή την πλήση εγκεφάλου που γίνεται στη τηλεοράση ότι η Σερβία είναι εναντίον μας. Βεβαίως υπήρξαν περιπτώσεις όπου είχαμε αντιθέσεις. Έφνης, εγώ του λέω, δεν έχω κανένα λόγο να το αποκρύψω, ότι ο κ. Μιλόσεβιτς έσπευσε αμέσως να αναγνωρίσει Μακεδονία. Τα Σκόπια, όπως Μακεδονία και τα λοιπά. Βεβαίως αυτό το κάνει και ο κ. Κλίντον και όλοι αυτοί. Μακεδονία πάνω, Μακεδονία κάτω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι υπήρξαν άλλες περιπτώσεις που ήμασταν μαζί και τα λοιπά. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τίποτε απολύτως. Το είπα και άλλη φορά και το επαναλαμβάνω. Αν βομβαρδίζαν και είπα, θα ρίσει και ήμουν προφήτης. Κινέζους είχα πει. Και να που ήρθε και επαληθεύτηκε δηλαδή. Το θυμόμαστε. Εγώ το είπα έτσι, στη ρήμη του λόγου μου. Φανταζόμουν ποτέ ότι θα μεταφερθεί. Θα αντιδρούσαμε το ίδιο, λέτε, κύριε Χατζηφώτη. Στο Πεκίνο θα μεταφερθεί. Τώρα έχει γίνει νέα εστία αναταραχής. Τη βλέπετε. Σας υπήρχε λόγος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Κυρίτση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον συνέδριο. Να είστε καλά. Περνάμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.